πάμε ευθύς αμέσως. Ζεύγος τουριστών στη χώρα μας προέβη σε ερωτικές περιπτύξεις μέσα στον αρχαιολογικό χώρο του Κουρίου στη Λεμεσό. Οι δύο κατέγραψαν την πράξη τους σε βίντεο, το οποίο δημοσίευσαν σε πορνογραφικές ιστοσελίδες. Κι όμως συνέβη και αυτό μέρα μεσημέρι σε έναν από τους ιστορικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Κύπρου. Ζεύγος Πολωνών μπήκε παράνομα στον αρχαιολογικό χώρο Κουρίου για να συνουσιαστεί, τραβώντας μάλιστα βίντεο και ανεβάζοντάς το στη συνέχεια σε διάφορες πλατφόρμες του διαδικτύου με πορνογραφικό περιεχόμενο. Το θέμα έφερε στην επιφάνεια η εκπομπή Αλφα Ενημέρωση. Αμέσως μόλις πληροφορηθήκαμε το γεγονός, έστειλα επιστολή στον αρχηγό της αστυνομίας, ζητώντας την συνδρομή της αστυνομίας και σε τεχνικό επίπεδο και σε νομικό, για να εξετάσουμε τις δυνατότητες να ασκήσουμε ποινική δίωξη ενάντια στους ανθρώπους οι οποίοι ευθύνονται. Βάσει των δεδομένων που κατέχουν μέχρι τώρα οι αρμόδιοι, το βίντεο ακατάλληλου περιεχομένου αναστήθηκε στο διαδίκτυο πριν από 3 περίπου μήνες και είχε φτάσει περίπου τις 60.000 προβολές. Μετά το άλλο, φαίνεται πως το βίντεο έχει κατέβει. Το εν λόγω ζεύγος φαίνεται πως διαθέτει λογαριασμούς σε διάφορες ανάλογες πλατφόρμες του διαδικτύου με πέραν των 66.000 ακολούθων και συνδρομητών. Πρόκειται καταφανώς για μια ανόητη πράξη. Ενώ σε συνδυασμό το ότι όχι απλώς το τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι, αλλά το ότι επέλεξαν να το αναρτήσουν, ενδεχομένως και για οικονομικό όφελος. Μέσα από αυτό το συμβάν αναδεικνύεται και το πρόβλημα που αφορά τις τρύπες που υπάρχουν στη φύλαξη των αρχαιολογικών χώρων της χώρας, στους οποίους δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας. Η επιτήρησή τους γίνεται από αρχαιοφύλακες του Τμήματος Αρχαιοτήτων. Σε μια προσπάθεια αναβάθμισης της ασφάλειας των ιστορικών αυτών χώρων, το Τμήμα Αρχαιοτήτων τρέχει τα τελευταία 4 χρόνια ειδικό πρόγραμμα εγκατάστασης καμερών στους αρχαιολογικούς χώρους που έχουν αυξημένη επισκεψιμότητα. Ωστόσο, παρατηρείται μια καθυστέρηση στην εγκατάσταση εξαιτίας της γραφειοκρατίας που πρέπει να ακολουθηθεί. Χρειάζεσαι έναν χρόνο να κάνεις τις απαραίτητες μελέτες, να δεις τι συστήματα χρειάζεσαι και μετά τις διαδικασίες αγοράς με προσφορές κλπ. Κάμερες επί του παρόντος έχουν εγκατασταθεί στο αρχαιολογικό πάρκο Πάφου και παίρνει πλέον σειρά το Κούριο και το Ιερό του Απόλλωνα Ηλάτη.